Δεν αρρωσταίνει κάποιος λιγότερο επειδή ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ? Για τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ πανδημίας και τουρισμού, το lockdown στη Μύκονο, αλλά και για την Ιμφαία, μίλησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής επί της ουσίας με τον Νίκο Σπιτσέρη, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Ελένα Σόκου. ...και των κρουσμάτων είναι μια εξέλιξη δυναμική. Δηλαδή, και νομίζω ότι το ζήσαμε, δεν μπορεί κανένας να πει τώρα σήμερα ότι δεν ξέρει. Όλοι έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία. Κακή εμπειρία, αλλά σίγουρα είμαστε πλέον έμπειροι απέναντι στην πανδημία. Δηλαδή, ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να προστατευτεί, αν έχει εμβολιαστεί. Αν δεν έχει εμβολιαστεί, πάλι πώς μπορεί να προστατευτεί και πώς να προστατεύσει και τους γύρω του. Εγώ το λέω και το έχει πει πολλές φορές και η κυβέρνηση. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και σε οποιαδήποτε φάση, όταν τα κρούσματα είναι τέτοια ή το οικό φορτίο σε μια περιοχή είναι τέτοιο, ώστε πραγματικά τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν και να θρυνήσουμε κόσμο ή να μην αντέχει το εκάστοτε σύστημα υγείας της περιοχής, σαφέστατα και θα μπαίνει σε διαδικασία τέτοιου είδους. Οπότε, όλα τα άλλα σας το ξαναλέω, δηλαδή τώρα είμαστε στην Καβάλα και μιλάμε για τη Μύκονο, αλλά καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδειχθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι, και πάρα πολλοί κόσμος βέβαια πρέπει να πω ότι ασχολήθηκε με τη Μύκονο, αλλά ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι επιχειρεί κάθε φορά όταν υπάρχει ένα θέμα ως κινηματικό κόμμα να προσπαθεί να καπελώσει αυτό το κίνημα της αντίδρασης, της αγωνίας, και αυτό κάνει πάντοτε, οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Βέβαια, νομίζω πέραν... ότι με σοβαρότητα πολύ μεγάλη πάντως η Επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις. Δεν θεωρώ ότι παίρνει κανένας καμία απόφαση με ελαφρά καρδία εν μέσω τουρισμού εν μέσω Ιουλίου για τη Μύκονο, που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και για τα έσοδα του κράτους, δεν νομίζω ότι είναι καμία απόφαση. Την ίδια περίοδο, το οικό φορτίο στις περιοχές που γυπνιάζουν με τη δική μας χώρα από την άλλη μεριά των συνόρων, ακριβώς κατά μήκος, το οικό φορτίο στις άλλες χώρες δηλαδή, αλλά στη γειτονιά μας ουσιαστικά, στους ανθρώπους που θα περάσουν από εκεί και θα έρθουν σε εμάς, ήταν πάρα πολύ αυξημένο στις γειτονικές χώρες. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, και καλά θεωρώ ότι έκανε, παρά το γεγονός ότι όλα τα επιμελητήρια λέγανε ότι πρέπει να ανοίξει, ήταν μια ορολογιακή βόμβα. Δηλαδή, αν άνοιγε πέρσι, και καλά έκανε και έκλεισε, με αυτό το οικό φορτίο που είχε ήδη η περιοχή, σε συνδυασμό με το οικό φορτίο που είχαν οι περιοχές που γυπνιάζουν με τη χώρα μας, δεν ξέρω τι θα συνέβαινε. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο καταρχήν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι έγινε. Δεν σηκώθηκε κάποιος μια μέρα και είπε «Α, ωραία, ας κλείσω την Ιμφαία». Υπήρχε κόσμος που πέθαινε στην Ξάνθη, θρυνήσαν πάρα πολλούς ανθρώπους στην περιοχή και μάλιστα είχαμε και πάρα πολλά κρούσματα γενικότερα στην περιοχή και στην περιοχή της Ροδόπης, έτσι. Με αποτέλεσμα σαφέστατα να πάρθει αυτή η πολύ πολύ δύσκολη απόφαση. Ωστόσο ήταν αναγκαία. Το ίδιο έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές, πρέπει να σας πω. Οπότε και δηλαδή μην θεωρούμε ότι τα άλλα τελωνεία δούλευαν κανονικά μέσα στην καραντίνα ή βλέπαμε τον κόσμο να μπορεί να έρχεται. Πάντοτε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα απέναντι σε όλα αυτά. Καταλαβαίνω το κόστος το οποίο μπορεί να βίωσαν οι άνθρωποι του τουρισμού και του επαγγέλματος συγκεκριμένου, αλλά θα βίωναν πολύ χειρότερες καταστάσεις αν ήταν ανοιχτή πέρσι η Ιμφαία.